Δεν απομακρύνομαι. Πάλι σελίδα 1036. Πάλι Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, αλλά θα διαβάσουμε από το 15. Λέει λοιπόν, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και συνεχίζω αυτό που διάβασε ο αδερφός μας, το ανέλησε εκείνος, και μη μεθύσχεται με ίνο, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι αλλήλους εν φόβο Θεού. Έρχεται λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πριν από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που είναι το παν στη ζωή του πιστού, γιατί ο Κύριος φεύγοντας είπε, εγώ στέλνω άλλον παράκλητο, ο οποίος θα μείνει μαζί σας και έχει να κάνει πράγματα σε εσάς. Θα σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Θα σας θυμίσει τα λόγια που εγώ σας είπα. Θα σας προφητεύσει κιόλας για να σας παρηγορήσει. Όλα αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, εκτός από τα θαυμάσια τα οποία ενεργεί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο μέρος της θεότητος, αδερφοί αγαπητοί, και ενεργεί τα πάντα εν πάση. Και τον ευχαριστούμε. Αλλά έρχεται να μας πει από την αρχή, πριν φτάσουμε εκεί, να προσέχουμε πώς να περπατάμε. Όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, όλους εμάς, που δώσαμε τον εαυτό μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο, να κάνουμε πράγματα που να εμπεριέχουν σοφία Θεού. Όχι πράγματα ό,τι θέλει ο καθένας και όπως κάτσει. Δυστυχώς, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γρήγορα παίρνουν μπροστά, το λέει άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος στην παραβολή του σπορέα. Έπεσε, λέει, ο σπόρος, βρήκε λίγο χωματάκι, αμέσως ανεφύει, αλλά δεν είχε ρίζα. Και τι έγινε με το πρώτο, κάηκε, τελείωσε, πάει. Ούτε ρίζα έπιασε, τίποτα. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα να προσέχουμε πώς να περπατούμε. Ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Σκέψη, αδερφοί. Η σοφία είναι συνυφασμένη με τη σκέψη. Ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, ο οποίος έχει κληθεί από τον Κύριο και έχει αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση, εάν δεν έχει καθίσει πρώτα με τη λογική του να μελετήσει ορισμένα πράγματα, που ο ίδιος ο Κύριος μας είπε. Ποιος, λέει, ξεκινάει να χτίσει, εάν πρώτα δεν βάλει κάτω τα οικονομικά του, να δει πόσο θα του στοιχήσει, τι θα κάνει, εάν βγει σε πόλεμο να μετρήσει τις δυνάμεις του, να κοιτάξει ο αντίπαλος τι έχει. Σοφία, αδερφοί. Σοφία του κόσμου. Αλλά σοφία την οποία ζητάει ο Κύριος και για μας. Στη δική μας τη σοφία έχει ένα συν. Είναι και του Κυρίου η σοφία που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό, για να εξαγοράσουμε τον καιρό, επειδή οι μέρες είναι πονηρές, μας χρειάζεται πρώτα αυτή η σοφία για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Να νοήσουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Για ποιον είναι. Για όλη την Εκκλησία ξέρουμε ποιο είναι. Ο Κύριος θέλει πάντες να σωθούν. Ωραία. Για μένα ξέρω τι θέλει ο Κύριος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είμαι ένα κομμάτι μέσα στο πλήθος. Δεν είμαι πλήθος για τον Κύριο. Δεν είμαι ένα μπουλούκι όλοι μαζί. Θα πάμε όλοι στον ουρανό. Ωραία, όλοι μαζί. Όχι, αδερφοί. Ο καθένας είναι μία ξεχωριστή μονάδα. Ο καθένας μας θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Όχι για να δώσει λόγο. Για να ανταμυφθεί. Ανάλογα με το τι έπραξε δια του σώματος κάτω εδώ σε αυτή τη γη. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζω εγώ. Εγώ προσωπικά. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για μένα. Για σένα, για τον ένα, για τον άλλον. Για όλους μας, αδερφοί. Προσωπικά. Όχι για όλους μαζί. Όλους μαζί το ξέρουμε, το ξαναείπα. Ξέρω σήμερα ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για μένα. Τι θέλει ο Κύριος να κάνω. Κανείς δεν τον ρωτάει. Το θεωρούμε δεδομένο, αδερφοί. Δεν είναι δεδομένο.
Και ο Κύριος λυπάται, γιατί δεν έχει να κάνει με σόφρονα παιδιά, αλλά έχει να κάνει με επιπόλαια παιδιά πολλές φορές. Εγώ θέλω αυτό. Να βγω έξω, να μοιράζω φυλάδια και να μαζεύω κόσμο. Μπορείς να το κάνεις. Έχεις τη σοφία. Έχεις την οδηγία του Κυρίου. Το θέλει αυτό ο Κύριος από μένα. Εγώ το θέλω. Δύο τινά. Το ένα είναι να γονατίσω, να προσευχηθώ και να του πω: Κύριε, αυτό το έχω μέσα στην καρδιά μου, σε παρακαλώ βοήθησέ με να το κάνω, γιατί το θέλω. Εκ βάθους καρδίας το ζητάω και το θέλω. Λέτε να μην απαντήσει ο Κύριος? Απαντάει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι αγαθός Πατέρας. Και όταν ζητάμε, λέει, τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να γονατίσω πάλι και να του πω: Κύριε, δεν ξέρω τι θέλεις από μένα. Με έβαλε σε μια εκκλησία, στην Α, στη Β, στη Γ, στη Δ. Όλες το ίδιο είναι. Όλες σπίτια μας είναι, αδερφοί. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Το καταλάβαμε. Εκεί που με έβαλε, σε παρακαλώ, Κύριε, πες μου τώρα εσύ. Ανάλογα με τις δυνατότητες που εσύ ξέρεις ότι έχω. Εγώ δεν ξέρω τι δυνατότητες έχω και πράγματι δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος μας το βεβαιεί. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Τι μπορώ να κάνω? Τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Ρωτάω λοιπόν, Κύριε, τι θέλεις από μένα? Τι θέλεις από μένα να κάνω εκεί που με έβαλες? Δείξε μου, σε παρακαλώ. Αυτός που έδωσε αυτιά ακούει. Αυτός που έδωσε στόμα μιλάει. Και έρχεται και απαντάει. Έχει τον τρόπο του, αδερφοί. Και στον καθέναν από εμάς απαντάει τελείως ξεχωριστά και τελείως μοναδικά. Δεν απαντάει όπως απάντησε στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον. Όχι. Στο κάθε έναν ξεχωριστά. Έρχεται με το δικό του τρόπο. Μας το δείχνει η γραφή μέσα. Εάν διαβάσουμε τη γραφή με τον καθέναν που μίλαγε και συνδιαλαγότανε ο Κύριος, ήτανε τελείως ξεχωριστό. Με τον Δαβίδ, κοιτάξτε πώς μιλάει. Κοιτάξτε πώς μιλάει με τον Σαμουήλ. Κοιτάξτε πώς μιλάει με τον Σολομώντα. Κοιτάξτε με τον Πέτρο, με τον Παύλο πώς μιλάει. Δεν είναι το ίδιο σε όλους. Έλα λοιπόν, Κύριε, και πες μου τι θες να κάνω. Ποιο είναι το δικό σου το θέλημα? Γιατί εγώ τη στιγμή που αποφάσισα να σε ακολουθήσω, τι θέλω να κάνω? Γιατί σε ακολουθώ? Έτσι επειδή μου υποσχέθηκες θα πάω στον παράδεισο? Αλληλούια! Όχι. Έχουμε ένα δρόμο. Για να ετοιμαστούμε για εκεί, γιατί εκεί είναι ένας έτοιμος τόπος. Για ετοιμασμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί κανένας να μπει ανέτοιμος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε η νύμφη του θα αποτελείται από άτομα που δεν είναι έτοιμα, αδερφοί αγαπητοί. Και το έτοιμο άτομο είναι αυτό το οποίο έχει μάθει να δοξάζει τον Κύριο με τον τρόπο που ο Κύριος θέλει και να πράττει το θέλημα του Κυρίου κατά τον τρόπο που ο Κύριος θέλει. Το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Αυτό δεν μας λέει. Και την ώρα που προσεύχεται του λέει: Κύριε, ή δυνατό να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο? Πλην ουχή κατά το δικό μου θέλημα, αλλά κατά το δικό σου. Τι μεγαλύτερο παράδειγμα θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε ότι στο χαρακτήρα μας πρέπει να συμπεριλάβουμε το χαρακτήρα του Κυρίου μας και να μάθει ο καθένας από μας σε προσωπικό ατομικό επίπεδο τι θέλει ο Κύριος από αυτόν. Και αμέσως μετά, όταν καταλάβω τι θέλω, πάω στο επόμενο βήμα. Να πάρω, να γεμίσω με τον Κύριό μου για να εκτελέσω αυτό για το οποίο με κάλεσε. Όπως είπε, σηκώθηκε το πνεύμα και είπε: χωρίσατε εις εμέ Παύλο και Βαρνάβα για το έργο το οποίο τους εκάλεσα. Και οι αδερφοί τους αφιερώσανε και τους αποστείλανε. Βλέπετε, αδερφοί. Και αμέσως μετά έρχεται το δυνατό αυτό που μας ανέφερε και μας εξήγησε ο αδερφός μας ο Μιχάλης. Μη μεθύσκετε με ίνος το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει καμία δύναμη. Το είπαμε και προηγουμένως, το είπε και ο Κύριος και το βεβαιεί. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω έχει βρει κόλπα, μεγάλα κόλπα.
Το πρώτο και κυριότερο κόλπο είναι το πνεύμα του ίνου, το ινόπνευμα. Από αρχαιοτά τον χρόνο. Απελευθερώνει τα φρένα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αισθάνεται ένας μικρός θεός. Μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν τον συγκρατεί τίποτα όταν είναι μεθυσμένος. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, το οποίο είναι ασωτεία. Βλέπετε, και ο κόσμος έχει βοηθήματα, όχι μόνο εμείς. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί μεθύστακες την παλιά εποχή. Τώρα έχουν αντικατασταθεί. Δεν βλέπετε πολλούς μεθύστακες, αλλά βλέπετε πολλούς ναρκωμανείς. Βλέπετε, ο κόσμος δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Προσπαθεί να κάνει και αυτός κάτι. Τι θέλει σήμερα? Το έχεις. Θέλεις να ηρεμήσεις? Έχω το ειδικό φάρμακο για σένα που θα είσαι σε πελάγι ευδαιμονίας. Έτσι θα κάθεσαι ξάπλα και θα είναι όλα γαλήνια γύρω σου. Θέλεις να είσαι δυνατός? Α, έχουμε άλλα. Σου δίνουμε εμείς άλλο χάπι και σε κάνει ταύρο. Και αυτό είναι πλήρωση. Άλλου πνεύματος, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε. Και δεν παραδειγματιζόμαστε κι εμείς από τον κόσμο? Για να πάει ο κόσμος όμως να πληρωθεί με όλα αυτά τα πνεύματα, αδερφοί αγαπητοί, κάτι δίνει. Πληρώνει. Θα παίρνει κανένας τσάμπα. Το πιο φτηνό απ' όλα είναι το ινόπνευμα που είπαμε, το κρασάκι, το πίνει, το πιο φτηνό. Και τα άλλα όμως που είναι ακριβά έχουν και αυτά το κόστος τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος σε εμάς και λέει, εγώ έρχομαι να σας βοηθήσω τώρα και έχω και εγώ να σας δώσω κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει. Είναι το πνεύμα μου το Άγιο. Τι ζητάς, Κύριε? Ήρθε και ο μάγος και είπε, δώστε μου και εμένα αυτή την δύναμη, σ' όποιον επιθέτω χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιο και θα σας πληρώσω όσο θέλετε. Θυμόσαστε τι του είπε ο Πέτρος? Το αργύριόν σου εις απώλεια μαζί σου, διότι ενόμισες την χάρη του Θεού ότι εξαγοράζεται με χρήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Όταν λοιπόν ο πιστός έχει καταλάβει τι ακριβώς ζητάει από αυτόν ο Θεός, τότε πηγαίνει και ζητάει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να του φανερώνει αυτά που πρέπει να του φανερώνει, για να τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια του Λόγου που ο Κύριος θέλει, ή δυνατόν να προμηνύει και τα μέλλοντα να συμβούνε, την παρηγορία δηλαδή, για να μπορέσει να συνεχίσει και να προχωρήσει, αδερφοί αγαπητοί. Και στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου τι γίνεται? Λαλούντες μεταξύ σας, με τι? Με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο. Βλέπετε ότι το πρώτο πράγμα του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι ούτε το θαύμα, ούτε η γλωσσολαλιά, ούτε η προφητεία, αλλά ο ύμνος, ο ψαλμός και η δοξολογία προς το πρόσωπο του Κυρίου. Εσύ μου έδωσες, Κύριε, και εγώ δοξολογώ εσένα που έχω αυτό που μου έδωσες. Η δύναμη αυτή που είναι μέσα μου, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να με σηκώνει στην κυριολεξία υπέρ του να δοξάσω, να υμνήσω, να δώσω τα πάντα σε σένα, ναι, ό,τι έχω και δεν έχω. Και να τα μοιραστώ και με τους αδερφούς μου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αν το ακολουθήσουμε κατά τον τύπο και τον τρόπο που ο Κύριος μας οδηγεί, με σύνεση και με σοφία, όχι όπως να είναι, τότε θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που είναι η κορυφή και λέγεται αγάπη. Γιατί λέει, κοιτάξτε, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Και αυτό το λέει στους πιστούς, αδερφοί, δεν το λέει για όλο τον κόσμο. Λέει να καθίσω να υποταχτώ στον κάθε έναν που θα βρω μπροστά μου, όχι. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και Κυρίου ημών. Αδερφοί, είναι έσχατος καιρός. Ο Κύριος ζητάει από μας
ζητάει πρώτα απ' όλα να βγούμε έξω από τη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα είναι το σύστημα του κόσμου. Αυτό το σύστημα δεν παίζει. Αυτό το σύστημα διαλύει τους πάντες και τα πάντα. Τα πάντα τα διαστρεβλώνει. Μας έχει φέρει σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση που φτάσαμε πλέον σε αυτό το οποίο ο λόγος του Κυρίου είχε πει από πριν. Θα έρθουν οι μέρες δύσκολες. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Το βλέπετε ότι έχει ψυχρανθεί. Η αδικία θα πληθύνεται. Οι άδικοι θα γίνονται πιο άδικοι. Για να ανοίξει η ψαλίδα και να φαίνεται η διαφορά μεταξύ του άδικου και του δίκαιου. Ο δίκαιος πιο δίκαιος και ο άδικος πιο άδικος. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή και στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί. Το βλέπουμε και δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε και δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε, γιατί το είπε ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Δεν έρχεται ο Κύριος να πει ίσως θα γίνει, ίσως δεν θα γίνει. Αν εσείς είσαστε καλά παιδιά, μπορεί και να μην γίνει. Μπορώ να αλλάξω κι εγώ τη γνώμη μου και να κάνω κάτι άλλο. Όχι. Αυτό θα γίνει και τελείωσε. Το είπε το στόμα του Κυρίου και τέρμα. Όλος ο κόσμος είναι παραδεδομένος στον εχθρό της ψυχής. Αυτός που βασιλεύει, αδερφοί, ξέρουμε ποιος είναι. Πάνω σε αυτή τη γη. Και γιατί το ανέχεται ο βασιλέας των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων? Γιατί αυτοδέσμευσε τον εαυτό του να μην γίνει εμπόδιο στο θέλω του ανθρώπου. Προηγείται πάντοτε το θέλω του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί. Θέλω. Τι θέλω? Θέλω άλλο Κύριο στη ζωή μου. Δικαίωμά σου. Πλην να ξέρεις. Φάε, πίε και φρένουνε αν είσαι. Πλην σκέψου ότι κάποτε ο Κύριος θα σε φέρει σε μία κρίση. Τι είναι αυτή η κρίση δηλαδή, τι θα πάθω? Τίποτα. Θα έρθει και θα σου ζητηθεί λόγος. Αδερφοί, όλοι μας έχουμε πάει σε μία ταβέρνα. Δεν λέω σε ένα ξενυχτάδικο, λέω σε μία ταβέρνα, γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε πάει. Μπαίνεις μέσα στην ταβέρνα και λες, φέρτε μου το μενού, σου φέρνω το μενού. Τι έχουμε σήμερα, τι είναι το πιάτο της ημέρας, αυτό φέρτο μου. Τι άλλο καλό έχετε, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Φέρε μου και τούτο, φέρε μου και εκείνο, φέρε μου και τ' άλλο. Τα παίρνεις όλα, δοκιμάζεις απ' όλα, τρως ό,τι σου αρέσει, αφήνεις ό,τι δεν σου αρέσει και σηκώνεσαι να φύγεις. Και σου λένε, πού πας, κύριε? Έρχεται ο λογαριασμός. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα δώσει λόγο ο άνθρωπος για ό,τι του έδωσε ο Κύριος. Μπήκαμε μέσα στο πλαίσιο του Κυρίου. Εδώ που βρίσκεσαι, εδώ που βρίσκομαι. Δεν είναι δικό μας. Είναι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Μπήκα λοιπόν μέσα. Έκανα ό,τι ήθελα. Βγαίνοντας, πέρασα από το ταμείο. Ποιο είναι το ταμείο? Η κρίση. Τι έκανες εκεί πέρα μέσα? Μπήκες. Κατέστρεψες, διέλυσες, έκανες ανθρώπους να κλάψουνε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, κακό το έκανες. Τι περιμένεις? Να σου πούμε μπράβο? Θα πληρώσεις. Ποιον διάλεξες να άρχει επάνω σου? Τον εχθρό. Πήγαινε μαζί του. Μα αυτός είναι στο σκοτάδι. Εκεί θα πας. Τι να κάνουμε? Ο άλλος. Έχουμε το παράδειγμα του πλουσίου και του Λαζάρου. Διάλεξε την ταπείνωση. Δεν άνοιξε το στόμα του να καταραστεί. Δέχθηκε τη μοίρα του και το θέλημα του Κυρίου για αυτόν. Θέλω να είσαι ένας ζητιάνος, φτωχός, να ψάχνεις τα σκουπίδια του πλούσιου για να φας. Να έχεις πληγές επάνω σου και εγώ θα βάλω τα σκυλιά να σου γλύβουν τις πληγές για να μην μολυνθείς. Και το δέχτηκε. Και δεν άνοιξε το στόμα του. Να σου καεί το φαγητό σήμερα και να μην έχεις. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Τον έβλεπε τον άλλον επάνω. Και αυτός τον έβλεπε κάτω. Ο ένας του κοβόταν η όρεξη. Ο άλλος τον έβλεπε και ευλογούσε μάλλον και έλεγε, ήθελε να χορτάσει αυτός ο άνθρωπος, κάντε κάτι παραπάνω, να μείνει και κάτι για μένα, να το πετάξουνε, να το βρω να φάω. Ο ένας δέχτηκε το θέλημα του Θεού στη ζωή του και πήγε με τον Κύριό του, σε αυτόν που αποφάσισε να βασιλεύει επάνω του και είναι στις αγκάλες του Αβραάμ και αναπαύεται. Ο άλλος επέλεξε τον άλλο δρόμο και βρίσκεται απέναντι και φλέγεται και χτυπάει το κεφάλι του και λέει, γιατί να μην είμαι κι εγώ σοφός? Γιατί να μην έχω κι εγώ αυτή τη σοφία που είχε αυτός εδώ πέρα από κάτω?
που μου κόβε την όρεξη και που τώρα κάθομαι εγώ να παρακαλάω να μου τον στείλει να δροσίσει λιγάκι τα χείλια μου βάφοντας το δάχτυλό του σε λίγο νερό. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και μας καλεί ο Κύριος. Εξέλθετε λαέ μου για να μην συγκοινωνήσετε σε αυτά που θα πάθει η Βαβυλώνα. Γιατί το σύστημα του κόσμου, αδερφοί αγαπητοί, δεν θα διαρκέσει πολύ έτσι όπως πάει και το βλέπετε. Το λένε ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν λένε όλη την αλήθεια. Το λένε. Πόσο θα αντέξουμε και πόσο θα αντέξουμε και γιατί και πώς. Και όλοι φοβούνται, αδερφοί αγαπητοί, από το άκουσμα και μόνο των επερχομένων δεινών. Πόσο αληθής είναι ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί. Και εμείς τον έχουμε και τον ψηλαφίζουμε κάθε μέρα. Αλλά πρέπει να εγκύψουμε σοβαρά, αδερφοί αγαπητοί. Και όχι απλώς να μένουμε σε ένα κομμάτι, σε δύο κομμάτια ή σε τρία κομμάτια. Σε όλο το φάσμα, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα, από το πιο σοβαρό απ' όλα. Ποιο είναι το θέλημά σου για μένα, Κύριε? Από εκεί ξεκινώντας ο άνθρωπος, ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή του. Όσο και αργά, εάν το αποφασίσει αυτό το πράγμα να συνεννοηθεί με τον ίδιο τον Κύριο. Ποτέ δεν είναι αργά. Και δεν είναι αργά, έχουμε το παράδειγμα του ληστή. Την τελευταία στιγμή επάνω στο σταυρό και λίγο πριν ξεψυχήσει, συνειδητοποίησε την κατάσταση και είπε, «Εγώ καλά παθαίνω ό,τι παθαίνω εσύ». Δεν έκανες τίποτα. Κακός είσαι εδώ πέρα, γι' αυτό, Κύριε. Εσύ καταλαβαίνω ότι πας κάπου αλλού να βασιλεύσεις. Δεν είναι εδώ το μέρος το δικό σου, γιατί εσύ τι κήρυξες, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, όλα τα καλά του Θεού. Πας στο Θεό, γι' αυτό σε παρακαλώ, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου, για να πάρει την απάντηση από το στόμα του Κυρίου μας. Αληθώς σου λέγω ότι σήμερον θα είσαι μετεμού εν το παραδείσου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει αργά για τον Κύριο. Την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους στον επιθανάτιο ρόγχο να μετανοούν και να σώζονται, αδερφοί αγαπητοί. Και να αλλάζει το πρόσωπό τους και να φωτίζεται. Και να βλέπουν οράματα Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Στον επιθανάτιο ρόγχο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν δώσανε ποτέ τους τον εαυτό τους το να πάνε μία φορά στην εκκλησία, αλλά δεχθήκανε στον τελευταία στιγμή τον Κύριο. Γιατί σημασία, αδερφοί αγαπητοί, έχει καρδιά του ανθρώπου, που είναι το κέντρο των συναισθημάτων του. Εάν αυτό λίγο ψάχνει για τον Κύριο, και τι να ζητάμε για τον Κύριο, τι να ζητάω. Ας μου πει κάποιος, τι να ζητήσω από τον Κύριο, να μου δώσει? Τι είναι το θέλημά σου, Κύριε? Το λέει μέσα τόσο απλά και τόσο όμορφα, αδερφοί αγαπητοί, για να το καταλάβουμε όλοι μας. Κύριος να μας ελέησε. Αμήν.